Εκεί προκάλεσαν με τον χορό τους η κριτική του Μόντρεαλ στον Καναδά, που μετέτρεψαν δρόμο της πόλης σε ιδιότυπη πλατεία κριτικού χωριού υπό τους ήχους της λύρας. Δεν πτωήθηκαν ούτε και από τη βροχή, χορεύοντας ασταμάτητα και με πάθος τον κριτικό πεντοζάλι. Οι σκηνές που προκαλούν υπερηφάνεια και δυνατή συγκίνηση διαδραματίστηκαν ανήμερα της μεγάλης εορτής της Παναγίας στην περιοχή του Park Extension στο Μόντρεαλ. Όλα θύμιζαν έντονα Κρήτη αλλά και Ελλάδα, αφού εκατοντάδες ομογενείς έγιναν μία παρέα, χορεύοντας από ποντιακά μέχρι νησιώτικα και ζεϊμπέκικα στους δρόμους του Μόντρεαλ, κάνοντας την περιοχή να πλημμυρίζει από το ελληνικό στοιχείο. Νωρίτερα και παρά τις φθινοπορεινές θερμοκρασίες και την ελαφρά βροχή στο Μόντρεαλ, χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν το μικροσκοπικό ναό της Παναγίτσας στο Park Extension για να προσκυνήσουν τη Θεομήτωρα. Οι εικόνες χαρακτηριστικές, αφού ο προαύλιος χώρος είχε γεμίσει ασφυκτικά. Μετά το πέρας του Εσπερινού πάντως, ο κόσμος ξεχύθηκε στο παραδοσιακό πανηγύρι που στήθηκε πέριξ του ναού της κοίμησης της Θεοτόκου και που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μέσα σε κλίμα κατάνοιξης και ο εορτασμός της Θεοτόκου στο Κάιρο, πλήθος πιστών, προεξάρχοντος του κριτικού Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρου, τέλεσαν τη λειτουργία καθώς και τα εγκόμια της Παναγίας, προχωρώντας σε περιφορά της εικόνας της Θεοτόκου. Ο Πατριάρχης Θεόδωρος έστειλε μήνυμα ενότητας για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ζει ο Ελληνισμός, ζει η Ορθοδοξία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.